Πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι, φύλαμε. Βόμπες μες στη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, σφίγαμε. Φράκα και αμαρτία, τσόλια, απαρτία, είδαμε. Πορτιέρις, φέτες, βίζιτες και φέτες, μπήκαμε. Ουκρανία, γαλάζι, σαμπαμάγκα, καράτσι, πλήρωσες. Ξεθοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ξυλοτάκουνι, γόβασες, σκυλάδικο, πρόβα, κλήρωσες. Χήμα, λάξ, το μαλλί, σατινέ, νύχια, πορτοκαλί. Βότκα, πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Πάγος με υδρότα, τεφλασμένη ρότα, πήραμε. Προορισμός χαρτία, γέλια και ναυτία, γύραμε. Μάγκες προστασία σε υπηρεσία δίραμε. Ουκρανία, γαλάζι, τζαμπαμάγκα, καράτσι, πλήρωσες. Ξεφοριάζει ζωή, πλατινέ, δεκαπάς στη βροχή. Ψιλοτάκουνι, γόβασες, σκυλάδικο, πρόβα, κλήρωσες. Χήμα, λάξ, το μαλλί, σατινέ, νύχια, πορτοκαλί. Βότκα, πορτοκάλι, άδειο το μπουκάλι, φύγαμε. Εγώ μόνο που θέλω είναι φύγουμε. Φύγουμε μακριά, είμαστε ελεύθεροι. Θα φύγουμε. Θα φύγουμε, σε υπόσχομαι. Θα τα βάλω στη σειρά ένα-ένα και θα τα ξεκαθαρίσω. Μα τα φύγουμε. Θα φύγουμε. Σε υπόσχομαι, θα φύγουμε. Ερωτιάρης Κάβουρας. Αναγούλα μου έρχεται. Ο Σπύρος είναι αδερφός μου και τον σέβομαι. Αυτός όμως δεν σέβεται κανέναν. Ακόμα δεν χώρισε καλά-καλά και τριγυρίζει με την κόμενα σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα γυρίσει σπίτι του και μάλιστα γονιτιστός και πάμε και στοίχημα. Ο Σπυράκος χωρίς τη γυναικούλα του δεν αντέχει. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, ένας τρόπος υπάρχει μόνο για να γυρίσεις πίσω. Να αλλάξεις ολοκληρωτικά. Από πάνω μέχρι κάτω. Μέσα έξω. Πράγμα χλωμό, κατά τη γνώμη μου. Τι θέλω. Αλλά εγώ, Μέρη, ήθελα να μιλήσουμε για το διαζύγιο. Ποιο διαζύγιο? Το δικό μας. Είναι καιρός, νομίζω, να το βάλουμε μπροστά. Είναι η ψυχολογία του που δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, κυρία Βανθία. Αυτός ο άχρηστος για να αγοράσει πέδιλα τον έπιανε χειμώνας. Πώς τώρα ξαφνικά από μόνος του παίρνει μια τέτοια απόφαση για το διαζύγιο? Μπορεί να μην γνωρίζεις όλες τις παραμέτρους. Συγγνώμη κιόλας, κυρία Βανθία μου. Ξέρετε κάτι και μου το κρύβετε. Ό,τι μπορούσα να σου πω, στο είπα. Τα άλλα θα τα βρεις μόνη σου. Εγώ, όπως είπα, θα σε περιμένω απέναντι στους σολιάδες. Σολιάδες. Και μετά πάμε κήπο. Ναι. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά, εσύ θα αρχίσει αδιάφορα από πίσω. Όταν μπούμε μέσα στον κήπο, χαλαρώνουμε, μιλάμε. Έρχεται, έρχεται. Φεύγει. Σιγά μην τον πάρω από πίσω. Τόσες μέρες που τον παρακολουθώ, τι βγήκε? Το κινητό. Λοιπόν, όπως είπαμε, εντάξει. Δεν το πιστεύω. Για πες μου τώρα, μωρό μου. Σου λείψα καθόλου? Φίλα, ποιος είναι? Ένα πράγμα θα μου πεις μόνο. Το όνομα του Ζήκη Τζάντα, μίλα τα ελληνικά, θα ξέχασες. Τι θέλεις? Το όνομα του. Η διεύθυνη σύντροπα να το φυτέψω μαζί με σένα από το κάνε σκάτα! Σήκωσε το, σήκωσε το, σήκωσε το. Κακός μου είναι. Έλα, τι έγινε? Τι, τι λες μωρέ, μόνο μία από τις βουλγάρες την υποπαράδοτη, γιατί η άλλη έχει μηχανικά προβλήματα. Τι να την κάνω την ψηλή, να την λάβω! Και χάθηκε. Δεν έχει βάλει το τραπέζι στο μετρότυχο. Πάει να πει ότι πήδηξε έξω. Θεέ μου, αν υπάρχεις και βλέπεις τι τραβάω, λυπήσουμε. Σπύρο, 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 που χάθηκες? Μαγαζί Βαγγέλης ήμουνα. Ποιος θα σου? Συναντήθηκες με τον Βαγγέλη? Βαγγέλης, περιμένα με ένα μετρό σύνταγμα. Είδε μένα, βούτυξε, πήγε μαγαζί. Πέσατε φάτσα με φάτσα. Σπύρο, φοβάμαι. Και πού είναι τώρα, έρχεται? Γιατί εγώ ξέφυγα.
Σπύρον, αγκαλιάσέ με. Σώπα. Σώπα, μη φοβάσαι. Όλα θα πάνε καλά. Να το ξέρω, αγκαλιασμένα. Μέρι, τι θα σου εδώ. Καλά, ρε. Φιλότιμο δεν έχεις. Πήγες και τα δείξεις με τη ρωσίδα του Βαγγέλη. Δεν είναι η ρωσίδα του Βαγγέλη, έχει όνομα. Δηλαδή, Λίτσα Μεσολογίτσα. Δεν νομίζετε ότι μας παρακοροϊδεύετε, κύριε Σπύρο. Νατάσα είναι ονοματικό μου. Νατάσα Ρογκοζίνα. Δηλαδή, να πούμε τώρα ότι χαρήκαμε, ε. Καλή σε χάρηκε μου, τι έχετε. Μπήκατε σε οικία συνταγματάρχου και την κάνατε άνθρωπο διαφθοράς. Σας παρακαλώ, κύριε Χαρικλία. Είναι εύκολο να μας αφήσετε λίγο μόνους. Πολύ καλά. Εμείς πάντως τους λογαριασμούς μας δεν τους κλείσαμε. Μέρι. Μη μιλάς. Μιλήσω εγώ. Τώρα εξηγουντόλα. Οι ατέλειωτες ώρες στο μαγαζί του Βαγγέλη, τα κατανόητα φερσίματα, η πρεμούρα σου για το διαζύγιο. Τα βλέπεις όλα λάθος. Το μόνο λάθος, ρε, δεν μου έπλεξα μαζί σου. Πόσο καιρό είστε μαζί. Από τότε που μου την κουβάλισε στο σπίτι και νωρίτερα. Μέρι, εγώ δεν είχα σπίτι, ήμασταν μόνο φίλοι με Σπύρο, τίποτα άλλο. Με σένα τσουλάκι δεν μιλάω. Μέρι, δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Δεν σ' αρέσει ο τρόπος που μιλάω. Εσείς εδώ βγάζετε τα μάτια σας. Και δεν σ' αρέσει ο τρόπος που μιλάω. Μα με τις φωνές δεν βγάζουμε τίποτα. Βρες το διάολο. Έχει το διάολο που θα μας κάνεις και μάθημα. Ξεφτύλα. Μα δεν μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Έλα. Έλα, μην κάνεις έτσι. Ούτως ή άλλως θα γινότατε πιστή. Εγώ φταίω, Σπύρο. Εγώ φταίω για όλο. Όχι, Νατάσα. Δεν φταίει κανείς μας για τίποτα. Γιατί είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, μου λες. Μακάρι να ξέρω. Όμως, και φοβάσαι, όλα θα φτιάξω. Πώς φτιάξω, Σπύρο. Τώρα Μέρι ξέρει για μας. Κι αν ξέρει Μέρι, μάθει και Ευαγγέλης. Κι αν μάθει Ευαγγέλης. Καλύτερα να σκάψουμε το λάκκο μας και να μπούμε μέσα. Θέλω αίμα! Θέλω εκδίκηση! Θέλω σούβλισμα! Άσε τον άνθρωπο ήσυχο! Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε ξαφνικά με τη ρωσίδα. Ξαφνικά, ρε μάνα. Τόσο καιρό την έχω επικηρύξει. Στο βόλο που την είχε στείλει, έψαξες. Εγώ λέω να τσεκάρουμε την πληροφορία για τη Χαλκίδα. Σου λέω ψήνει καλαμπόκια στο παραλιακό. Για καλαμπόκια. Για Χαλκίδα ποιος βόλος εδώ είναι στο Σύνταγμα την είδα. Στο Σύνταγμα. Μπαμ. Έγινε πιάτσα και η πλατεία. Θα πήγαινε στον κόμενο. Ποιος ξέρει. Και δεν της μίλησες. Ευκαιρία ήταν. Πρόλαβα. Τι νομίζεις. Μόλις με είδε. Πήγα να αρπάξω και άρχισε να τρέχει με στα μετρό, στα αυτά τα καινούργια. Ξέρει όλα τα κόλπα. Ο Ρασπούτιν. Όταν σας μιλάω. Κάθε εσύ ρε. Αλλά που θα μου πάρει την πιάσω. Και θα την κόνει όρτο πίσω, την λιώσω, θα της πιω το αίμα ρε. Ορκίζομαι στα κόκαλα του πατέρα μου. Σιγά ρε Βαγγελάκη. Σαν πολύ δεν ασχοληθήκαμε με το πουτανάκι. Ο Βαγγελάκης μάνα δύο πράγματα δεν ανέχεται. Να πάρει ο Βάζελος το πρωτάθλημα. Και την προδοσία. Καλά, το πρώτο είναι ανέκδοτο. Πρωτάθλημα ο Βάζελος. Αλλά το δεύτερο είναι σοβαρό. Και πληρώνεται μόνο με σούβλα. Άντε πάλι. Ας τον άνθρωπο ήσυχο. Και η πόρτα ανοίγει και τους πιάνω αγκαλίτσα με τη Λίτσα, το καταλαβαίνεις. Και όταν λέμε Λίτσα, εννοούμε την Νατάσα. Έτσι την είχε παρουσιάσει ο άχρηστος, σαν ξαντέλφτο το μεσολόγιο. Τόση φλεκτάνει ο αλήτης. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου ο Σπυράκος. Παιδάκι μου, τι σου λέω, ότι παραδέχτηκαν τη σχέση τους μπροστά μου. Και σε παρακαλώ πολύ, βγήκε αυτό το Σπυράκο σκοφτό γιατί με ανακατεύει άσχημα. Ανακατεύεσαι άσχημα, διότι έχει πιένα που καλυβότα. Το ψευτισμένο τον άντρα. Ωραία. Αυτό ήταν το τελευταίο μας ποτήρι. Τόσα σπασίματα, ούτε τραδανάκι μου πια. Για φύγε λίγο. Τρέχα γύρευε, πόσο καιρό γινόταν τον ταραβέρι πίσω από την πλάτη μας. Και εσύ τώρα λες ότι ο Βαγγέλης δεν ξέρει τίποτα. Σιγά μην ξέρει. Ο Βαγγέλης αδελφό τον ανεβάζει, αδελφό τον κατεβάζει. Παναγία μου, έτσι και το μάθαινε, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Για φέρτο. Μάλιστα. Ναι. Μαζεύτηκε σπιτάκι σου, πώς και έτσι. Βαγγέλη. Παναγία μου, Θεός φυλάξει. Με ήθελες κάτι. Είχαμε πει να βρεθούμε απόψε. Το ξέχασες. Να βρεθούμε. Ναι, ναι, το είχαμε πει. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι και πολύ στα καλά μου. Ένας λόγος παραπάνω να τα πούμε. Για όσα γίνανε, νομίζω πέφτηκε σε μένα λόγος. Ότι σου πέφτει, σου πέφτει. Δεν το συζητώ. Ωραία. Θα περάσω από εκεί λίγο αργότερα. Καλά. Παίρνω από εδώ και βλέπουμε. Μπράβο σου, Μέρι, μπράβο σου δηλαδή. Έτσι, μπαμ, μπαμ, να πας να τα καρφώσεις όλα στο Βαγγέλη, ε! Γιατί ρε Βίκη, αυτό δεν είναι φυσικό. Πολύ φυσικό. Και πολύ εγκληματικό. Αυτός μόλις τα μάθει, θα τους καθαρίσει και τους δύο. Από την άλλη, βέβαια, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη. Μπράβο. Μπράβο, κοριτσάκι μου, το ήξερα. Η συνείδησή σου δεν σε αφήνει, ε! Ποια συνείδησή μου, παιδάκι μου. Δεν ξέρω αν με συμφέρει.
Στρατηγικά το βλέπω το θέμα. Τα νησιά τα αποκλείουμε και είναι πιθανό να αποκλειστούμε κιόλας. Επίσης αποκλείουμε και την Πελοπόννησο. Αυτή την ελέγχει ο Μανιατέας. Ξέρεις, μάλλον μας βλέπω για τη Βόρειο Ελλάδα. Μακριά είναι αυτό. Στην άλλη μεριά το χαρτί. Μια καλή περίπτωση είναι η Κοζάνη. Ναι. Επίσης και η Καστοριά. Και η Φλόρινα. Είμαστε κοντά και στην Κακαριά. Μπορούμε τη νύχτα να περάσουμε Αλβανία. Αλβανία. Θέλεις δε Σπύρος από Αλβανία όλοι έρχονται εμείς εκεί πάμε. Μα αυτό είναι το κόλπο. Κανείς δεν θα το φανταστεί. Αλλιά Σπύρος, εμένα δεν μ' αρέσει Αλβανία αλλού. Καλά εντάξει. Θα πάμε προς το παρόν στην Κοζάνη και μετά βλέπουμε. Okay. Βουνό είναι Κοζάνη. Βουνό. Ναι. Είναι σε μπες. Και εκεί πώς πάμε. Λεωφορείο πάμε. Ναι, πάμε με το λεωφορείο. Εκεί θα βρούμε ένα μικρό ξενοδοχείο και θα μείνουμε μερικές μέρες. Λεφτά έχεις. Ντά, εγώ νομίζω έχω 30 ευρώ. Τι έπατε Σπύρο που πας. Χριστέ μου. Κλέψανε δικά σου λεφτά. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ταξίδι και δεν έχουμε μία. Ακριβά είναι Κοζάνη. Όχι, αλλά με 90 ευρώ δεν πάμε ούτε μέχρι τα Τέμπη. Λεφτά τράπεζα. Ποια τράπεζα, Ρενατάσα. Στην τράπεζα χρωστάμε. Έλα, εμείς πρέπει φύγουμε. Εμάς θα βρει Βαγγέλη σαν λίμονό μας. Το ξέρω, το ξέρω. Άσε με. Πρέπει να σκεφτώ, πρέπει να σκεφτώ, πρέπει να σκεφτώ. Σκέψου, σκέψου, Σπύρος. Αλλά σκέψου γρήγορα, ώρα περνάει. Ψυχραιμία. Το πράγμα χρειάζεται απόλυτη ψυχραιμία. Αυτή τη στιγμή κρατάω ένα μεγάλο όπλο και φοβάμαι μη σκάσει στα χέρια μου. Ένα μπουκάλι βότκα κρατάς και έτσι θα το σπάσεις και αυτό εγώ δεν ξαναμαζεύω. Ησύχασε Βίκη, σκέφτομαι όπως βλέπεις. Αυτός ο άχρηστος κυροσίδα πρέπει να τιμωρηθούν. Όποιον για να ρωτήσεις το ίδιο θα σου πει. Ναι, αλλά έτσι και το μάθει ο Βαγγελάκης θα τους εκτελέσει. Και πώς να το κάνουμε, ρε Μέρη, η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στον πολιτισμένο κόσμο. Εκεί στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σεβαστώ και την κυρία Ευανθία. Μπράβο, μην κάνεις και δολοφόνο το παιδί της. Αυτή μου σφίριξε όλη την ιστορία για τους άπιστους. Το ξέχασες. Βέβαια, για ένα περίεργο λόγο, δεν είπε τίποτα στο Βαγγελάκη. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσω μαζί της. Όλη αυτή η ιδεοντολογία που κρατάς μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο, μπράβο. Κι ύστερα ο Βαγγελάκης, αν του το σφυρίξω εγώ, μπορεί να ξενερώσει εντελώς. Κανένας Βίκη μου δεν χωνεύει να καρφεί, ακόμα και να έχει όλα τα δίκια με το μέρος του. Τελικά, παιδί μου, θα το κρατήσεις στο στόμα σου κλειστό. Δεν αντέχετε αυτό, δεν αντέχετε. Πώς τα κατάφερε αυτός ο άχρηστος, από εδώ το έφερε, από εκεί το έφερε, πάλι εγώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ναι, έτσι είναι, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Εγώ πρέπει να φύγω, πάντως έχω στήσει τον Αντωνάκη μου. Εσύ, ψύχρεμα, έτσι, μη σπάσεις. Τι να σπάσεις, τα σπάσεις όλα. Πάω. Στο καλό. Φιλάκια. Εμπρός. Λέγεται. Εκεί είναι. Εσύ είπα βρισμένη. Ναι. Και εσύ μη μείνεις εδώ. Πήγαινε μια βόλτα έξω στην πλατεία. Σπύρο, εγώ νομίζω δεν είναι καλό αυτό. Καλό είναι. Εδώ μέσα δεν είσαι ασφαλής. Και έξω η βραδιά είναι τόσο γλυκιά. Σπύρο, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω δεν βγάλεις τίποτα πας μέρη. Γιατί να τάσα. Θα την παρακαλέσω. Στην ανάγκη θα πέσω και στα πόδια της. Άνθρωπος είναι, θα με καταλάβει. Είναι και γυναίκα όμως, Σπύρος, και ζηλεύει. Εγώ νομίζω ο Μερίδα συγχωρέσει εμάς. Δεν θέλω να μας συγχωρέσει. Θέλω να μας καταλάβει, να μην πει τίποτα στο Βαγγέλη. Τουλάχιστον μέχρι να βρω ένα φράγκο. Και πού βρες λεφτά, ζητήσεις μέρη. Όχι βέβαια, αυτό δεν γίνεται. Θα ζητήσω από το Βαγγέλη. Βαγγέλη! Ναι, Νατάσα. Καλός ή κακός είναι αφεντικό μου. 8 εκατομμύρια του δάνεισα. Δεν θα μου δώσει κάτι έναντι τώρα που καίγομαι. Τον άχρηστο. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Κι εγώ μία ζωή στην κοσμάρα μου. Ο Βαγγέλης. Τώρα μάλιστα. Γεια σου, Μέρη. Μπορώ να περάσω. Τι θες εσύ εδώ? Να, ήθελα να με ακούσεις. Έχεις πολύ θράσος, το ξέρεις. Άκου, Μέρη. Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως νομίζεις εσύ. Μπα, τι θα μου πεις τώρα. Ότι ήταν η χαμένη σου ξαδέλφη που την ανακάλυψες από την ελιά της ή σκέφτηκες τίποτα καινούριο? Όχι, όχι. Μπορώ να καθίσω? Όχι. Με την Ατάσα, τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Δεν θα το αρνηθώ. Πάλι καλά. Αλλά ήθελα να ξέρεις ότι αυτό που έγινε, έγινε μετά αφού χωρίσαμε, όχι πριν. Δεν πειράζει, μωρέ, αφού πρόλαβες τελικά. Θέλω να πω ότι η Νατάσα δεν ήταν ο λόγος που εμείς χωρίσαμε. Εγώ πάντως γκόμενο δεν είχα. Ούτε εγώ. Δηλαδή θέλω να πω,
ότι εμείς οι δυο ήμασταν μαζί. Και μια που η αλλοδαπή ήταν εύκαιρη. Δεν ήταν και εύκαιρη. Της είχε κάνει πρώτα σειρά μου ο Βαγγέλης. Το ξέχασες. Και μια που δεν της έκαθαν τα Στέφανα, ανέλαβες εσύ να την παρηγορήσεις και να διαλύσεις τα δικά μας. Ακολούθησε αυτό που ένιωθα, Μέρη. Την αγάπησα. Είναι έγκλημα αυτό. Και τι θες τώρα, μωρέ, να σε συγχαρούμε. Συγχαρητήρια. Όχι, Μέρη. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω κάτι. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μην μπλέξεις άλλους σε αυτή την ιστορία. Μόνο κακό θα προξενήσεις. Άλλους? Ποιον εννοείς το Βαγγελάκι? Ούτε το όνομά του δεν μπορείς να πεις. Να σου πάει. Όχι, αλλά είναι περίεργο παιδί ο Βαγγέλης. Κουβαλάει για αυτά τα κουμπούρια που ξέρω εγώ, δεν... Περιμένεις κάποιον? Το Βαγγελάκι. Αργησά. Ντα, του ήρθε τις φλήσεις, μάμα. Ραζοσλάιος λάει στόμα, Βαγγέλης. Ραμπότουνε εδώ τραγούδι. Η ζατσίμψη κατέλα στο πιβίσλα ζάμου ζα τα βόκα τόρι μηνιά και λιούπι. Σώσλα η καντσάλτσα κάρτα. Δα. Να πισώ πισμό. Ζάσπρα τα σλού. Για χατζού στα πιβίπόμνη λιωπνιά. Μάμα. Η βότκα σου. Συγγνώμη, δεν βρήκα κάτι άλλο. Λοιπόν, Σπυράκο, επέστρεψε στα παλιά στα λιμέρια. Μπα, έτσι μια βόλτα ήρθα. Για να με αναστατώσει. Και το χωρισμό τον ξανασκέφτηκες, το μετάνιωσες? Τι λες τώρα, ρε Βαγγέλη. Αυτό το θέμα είναι οριστικά κλειστό, δεν το ξανανοίγεις. Για το καλό σου, αγόρι μου. Δεν θέλω το καλό μου. Ας πούμε κάτι άλλο. Τι άλλο? Τι άλλο? Ας πούμε για τις δημοτικές εκλογές. Πες μου τη γνώμη σου. Ο Σπύρος μόλις έφευγε. Ε, Σπύρο? Τι λες, Μέρη, τώρα θα φύγω που πιάσαμε σοβαρή συζήτηση. Πες μου, Βαγγέλη, τι νομίζεις? Θα βγει τώρα με την πρώτη Κυριακή? Σπυράκο, Μερούλα, και εν όψη των φετινών δημοτικών εκλογών, καταρχήν σας ευχαριστώ που είστε και οι δύο εδώ για να μην τα πω δύο φορές, αλλά γιατί μ' αρέσει να μιλάω και στο πλήθος, θέλω να σας υπενθυμίσω τι αγώνες έχω κάνει για τη σχέση σας. Δεν το ζήτησε κανείς. Κάνω έκκληση. Την ίστατη τούτη στιγμή. Να το ξανασκεφτείτε. Ακούς τι λέει ο φίλος σου. Είναι κρίμα να διαλυθεί αυτός ο γάμος για το τίποτα. Ε, όχι και για το τίποτα, Βαγγέλη μου, όχι και για το τίποτα. Έχει δίκιο η Μέρη, Βαγγέλη, έχει δίκιο. Είναι πολλά που μας χωρίζουν. Και τώρα τα ανακαλύψατε μόνο. Τα ανακαλύψαμε και ανακαλύψαμε κι άλλα που δεν γνωρίζαμε. Ας πούμε, η Μέρη τρίζει τα δόντια της στον ύπνο της. Εγώ ροχαλίζω. Και είναι λόγος να το χωρίσεις αυτόν. Κάτι τέτοιο, Βαγγέλη μου, θέλει κρέμασμα. Σπυράκος μου. Άστο, Βαγγέλη, άστο που σου λέω. Δεν βγάζεις άκρη. Και στον τοίχο να με στήσουνε, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν ξαναγυρνάω. Τελειώσαμε! Τέλος! Σπυράκο, εσύ είπες τίποτα για τη Βασούλα? Λέξεις, τορκίζομαι. Απλά είναι πιωμένη, μην την ακούς. Σπυράκο, δεν είναι ώρα να πηγαίνεις. Μα τι λες, ακόμα δεν τον είδα τον Βαγγέλη. Συγγνώμη. Ναι, δημάρχε, ναι. Ένα αφεντικό. Από το μαγαζί σε παίρνω. Έχουμε επισκέψεις. Ποιος ήρθε? Ράμπο από τον ΤΟΕ. Καλά, ήρεμησε, μη ντρεμείς. Ξέρεις τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Του το ρίξα με τρόπο για τον καφέ. Δεν θέλουνε. Θέλουνε σένα και τα βιβλία. Εγώ δεν είμαι τώρα, είμαι εκτός Ελλάδος, είμαι στην Κοσάνη, κάπου μακριά, κάπου μακριά σου λέω. Τους το είπα, δεν πιάνει. Τους βλέπω ξαναμένους. Καλά. Καθυστέρησέ τους μέχρι να το χτυπήσω. Κάνε γρήγορα. Κοιτάνε τον κουλοχέρι, ρωτάνε και αποδείξεις. Θα μας μαζέψουνε σούπι τους μαζί με τις ρωσίδες. Αλάρωσε. Θα στείλω τον εξολαθρευτή. Σπυράκο, πες αλεύρι. Αλεύρι. Εις δω εσαι γυρεύει. Καλό, έχουν έρθει στο μαγαζί και ψάχνουν τα βιβλία. Α, πες τους είναι μέσα στην αποθήκη, πάνω στο ράφι. Θα πάντως θα δείξεις εσύ, αγόρι μου. Εγώ τι δουλειά έχω, εσύ είσαι υπεύθυνος. Εγώ αν εμφανιστώ θα πάω αυτόφορο, ρε. Μόνο που τους βλέπω βγάζω σπηριά. Ωραία, ας τους το δώσει ο Νόντας που είναι ευχάριστος τύπος. Σε χτύπησε το διαζύγιο στο κεφάλι. Χτυπημένος είναι από γεννησιμιού. Εν πάση περιπτώσει, ας δίνουν τα βιβλία και να με πάρουν τηλέφωνο αν έχουν απορίες. Τι λες, αγόρι μου, οι άνθρωποι περιμένουνε. Και επειδή περιμένουνε. Επειδή τους λένε σε νυχιάτικα να βγουν στα μαγαζιά, δηλαδή θα τρέχουμε κι εμείς. Υπάρχει κράτος ή όχι? Σπυράκο, φεύγει από το μαγαζί. Αυτή τη στιγμή πάει και τελείως και το συζητάμε. Μερί, τέλος, για όσο περάσαμε μαζί. Πήγαινε, παιδάκι μου, στη δουλειά σου. Έχω να μιλήσω με τον άνθρωπο. Άντε, ρε, αγόρι μου, τράβα στη δουλειά σου και πάρουμε τηλέφωνο να τελειώσεις. Βαγγέλη. Βάζα, αγόρι μου. Εσύ με τώρα, δεν έχεις ανάγκη. Τράβα!
Πυράκος, είναι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύομαι σε όλα. Καλά, κάνε λίγο κράτη στην εμπιστοσύνη σου, γιατί μετά δεν θα ξέρεις από πού να τη μαζέψεις. Καλή να μας. Μάλιστα κύριε, το ακούσαμε το όνομα, μας το είπατε. Καλή να μας. Και τι μας ενδιαφέρει αυτό? Α, δεν σας ενδιαφέρει. Έλα ρε παιδάκι μου, έχουμε κάτι δεύτερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αντρέ! Πείτε κάτι. Ευχαριστούμε. Έλα ρε Αντρέ. Κάτσε. Κάτσε. Ο Χοντρός μας. Το βλέπουμε. Αβάδιστα στο χώρο σας. Στο χώρο που? Ούτε ο Χοντρός. Φύγε ρε παιδάκι μου. Φύγε ρε παιδάκι μου. Σίγουρα δεν θέλετε ένα καφεδάκι? Σας είπαμε κύριε, δεν θέλουμε καφέ. Είναι αργά. Καθόλου αργά. Εμείς θα τον κεράσουμε και εσείς τον πίνετε όποτε ευκαιρίσετε. Μήπως έχετε κάποιο τικ? Δεν θέλουμε καφέ άνθρωπε μου. Τον υπεύθυνο θέλουμε. Πώς είπατε? Δεν ακούτε κιόλας? Δυνατά η μουσική. Πολύς ο καπνός. Αυτά είναι ζητήματα άλλης υπηρεσίας. Δεν ξεμπλέκετε εύκολα. Σας το υπογράφω. Πού έξω όλος λεφτής? Να είστε μια επιστρέφω. Έλα ρε επιστημόνα. Πού είσαι ρε επιστημόνα? Μου έχουν κόπει τα γόνατα. Εμένα λάβεις. Έχω πάντως τα βιβλία, δεν τους πάντως. Τα έχω κρυμμένα. Ρε Ντόντα, είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε. Και θα παραδοθούμε έτσι, αμαχητή. Ηρέμησε, αυτοί οι δύο είναι. Τον ένα με τη γραβάτα, τον αναλαμβάνω εγώ. Τον άλλο με τη γραβάτα, τον αναλαμβάνει ο Χοντρός. Δώσε εσύ το σύνθημα. Κάτσε ψυχραιμία, πάω να τους μιλήσω. Δεν ξέρω. Κύλε. Κύλε. Ναι, λένε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε ο υπεύθυνος εδώ? Όχι, είμαι ο λογιστής. Μα κύριέ μου, ζητήσαμε τον υπεύθυνο του μαγαζιού. Επιστήμονας κύριε, έχει σπουδάσει. Σημαίνει κάτι? Κρύβεται. Κρύβεται. Ξέχασα. Απλώς απουσιάζει. Εμένα θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Έρχονται και τα βιβλία. Στο είπα, δεν μας άρεσε. Να το πείσω. Όχι, πήγαινε τώρα στα βιβλία. Έχεις καμιά άκρη στο Υπουργείο? Κάτι θα κάνω. Άσε ρε Νόντα, απόψε η βραδιά είναι δύσκολη. Να τα στείλω με την Γαλίνα. Μα τη τσιμπήσουνε. Όχι, να τους θα πας εσύ. Άντε. Ό,τι πεις εσύ σου αρχίδω. Ναι. Έλα να τα σου εγώ είμαι. Σπύρος, ευτυχώς Σπύρες. Πώς είσαι, όλα καλά? Εδώ, πλατεία, περιμένω. Εσύ που είσαι, Μέρη? Ναι, στη Μέρη είμαι. Και βγήκα λίγο στον μπαλκόνι να σου τηλεφωνήσω. Αλλά εγώ ακούω μουσικές. Μουσικές? Κάνουνε πάρτι δίπλα, κάτι γιορτάζουν. Η Μέρη τι λέει για σένα? Έχει πάρει κρανίο? Όχι, καλά, όλα καλά. Εσύ όμως μην γυρίσεις σπίτι, εντάξει? Εγώ μείνω εδώ, πλατεία. Ναι, στην πλατεία που είσαι ασφαλής. Και εγώ θα σε ξαναπάρω. Και που είσαι, Νατασά? Μπε σε ένα κλεισάκι που έχει τη δίπλα και άναψε ένα κερί. Πα και γλιτώσουμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να βρω εδώ τον αντρούλη σου. Έτσι είναι ο τύπος του. Απρόβλεπτος. Όντως, απρόβλεπτος. Έπαθα σοκ όταν μου είπε ότι θέλει να χωρίσετε. Και πού ακόμα. Δεν μου λες. Εσύ γιατί νομίζεις ότι μου ζήτησε το διαζύγιο? Δεν ξέρω. Θέμα χημίας ίσως. Κάποιοι εγωισμοί. Δηλαδή το μυαλό σου δεν πηγαίνει πουθενά αλλού? Πού να πάει ρε παιδί μου, δεν ξέρω, η φορά του χρόνου, τι με ρωτάς τώρα, δεν ξέρω από αυτά εγώ. Ωραία, να σου το πω διαφορετικά μήπως το καταλάβεις. Ο φιλαράκος σου πιστεύεις ότι είναι εντάξει? Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έγινε ένα μεταξύ σας, αλλά για μένα ο Σπυράκος είναι ένα τέρας ηθικής. Βαγγέλη, σε παρακαλώ πολύ, μην με ρεθείς βραδιάτικα. Εγώ σε ρεθίζω, δεν πλησιάζω καν, τι λες τώρα? Το βλέπω, και τι κερδίσαμε? Κοίτα να δεις, εγώ κέρδισα. Η συνείδησή μου είναι καθαρή. Απέναντι στο Σπυράκο? Ναι, απέναντι στο Σπυράκο, όπως ακέραια μου φέρθηκε, ακέραια του φέρθηκα κι εγώ. Δεν μου λες. Επίτηδες το κάνεις με τον άχρηστο. Άντε, γιατί κι εγώ δεν ξέρω πώς κρατιέμαι ακόμα. Περιμένεις κανέναν? Θα γύρισε το αδελφάκι σου. Κιόλας. Τον έπιασε η κολοπηλάλα. Καλέ, τι έκπληξη είναι αυτή? Μόνο έτσι θα σε βλέπαμε. Δέχεσαι επισκέψεις? Έλα, πέρασε. Έχεις και μουσαφιρέως βλέπω. Και σας διέκοψα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Α, φύγω εγώ έτσι και αλλιώς ούτε να πούμε το είπαμε. Μισό λεπτό, να σας συστήσω πρώτα. Βαγγέλης Μανιατέας, οικογενειακός φίλος. Χάρηκα. Δυσιμόπουλος Φώτης, μπαμπάς μου. Κάτσε, ηρέμησε.
Ηρέμησε, Βαγγέλη, να σε εξηγήσω. Πάταξε με, άκουσα. Θυμάσαι που επέμενα να μην έρθω μαζί σου στο μαγαζί γιατί θα μπλέξουμε. Ορίστε τώρα, ορίστε που μπλέξαμε. Λυπήσουμε, φίλε, λυπήσουμε. Ανώτερα, επιστήμον. Τι να σκάσει. Αφήσει τώρα δύο λελέδες να σε σπάσουν. Να σε με λενόντα, έχω τα δικά μου. Τα δικά σου είναι και δικά μας. Μια γροκιά είμαστε, τι φοβάσαι. Σε ευχαριστώ, φίλε, σε ευχαριστώ. Άντε τώρα, σε περιμένω. Το κομπιουτεράκι το έχεις. Τμήμασε. Κυρά. Μάλιστα. Εσείς κρατάτε τα βιβλία, κύριε Κολιόπουλος. Σπύρος Κολιόπουλος. Υπάρχει κάποια παράληψη? Ο Κολιόπουλος. Τι έλεγα κι εγώ. Συγγνώμη, είμαι τόσο γνωστός στην υπηρεσία σας, ανησυχώ. Ρε, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είστε, κύριε? Ο Δημήτρης, ο Παπαμάργαρης, απ' τη βιομηχανική. Ο Παπαμάργαρης. Ο Κολιόπουλος. Τι γίνεται, ρε Παπαμάργαρη? Καλά, τα μουσια που είμαι. Πάλι τα άκοψα αυτά. Οι φλεξούλες. Τις έκοψα κι αυτές. Καλά, ο Χαλκάς. Αυτό τον έχω σπίτι. Ο παπά Μάργαρη. Βολευτήκαμε μια χαρά στο Υπουργείο, ε. Εγώ. Ο παπάς. Σε έσωσε η κλαδική. Δεν μ' αρέσει εσύ. Εγώ εδώ λογιστής. Εντάξει, προσωρινό είναι, μη στεναχωριέστε. Εμένα, δεν με θυμάστε. Σας έκανα έτσι, πριν. Και βλέπω τον Πεταρτζή με τον Τενεκέ στον έκτο όροφο να πηγαίνει και λέω αυτός θα πει στη σκοντάψη. Και μόνο που το σκέφτομαι, ζακ από κάτω από τον έκτο. Και σκάει στον ασβέστη. Και σε έξι μέρες τα κακάρωσε. Καλό έτσι. Να πηγαίνω εγώ τώρα, Μερούλα, εσύ είσαι και σε καλά χέρια στον πατέρα σου. Εντάξει, Βαγγέλη μου, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι τόσο πολύ. Είναι μια δύσκολη νύχτα απόψε. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Χάρηκα πολύ, κύριε Φώτη. Κι εγώ χάρηκα. Θα ξαναπούμε, ελπίζω. Πολύ πιθανόν. Τον ασβέστη να προσέχεις. Καλά. Βαγγέλη, εμείς δεν τα είπαμε όλα. Κάτι είπαμε, κάτι δεν είπαμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, μπαμπά, τι νέα? Μέρη, ποιος ήταν ο Μουσάτος? Οικογενειακός φίλος, δεν το είπαμε. Εγώ είμαι η οικογένειά σου και δεν το ξέρω. Ναι, δεν έτυχε. Μερούλα, τα έχεις μπλέξει μαζί του? Έλα ρε μπαμπά τώρα, πού πάει το μυαλό σου? Τι που πάει το μυαλό μου? Μέσα στη νύχτα οι δυο μαζί, έχει και το μουσάκι του. Ο Βαγγέλης έχει το μαγαζί που δουλεύει ο Σπύρος. Ναι, αλλά εσύ με το Σπύρο χώρισες. Και τι πάει να πει αυτό? Ότι θα διαλύσω όλες μου τις φιλίες? Δηλαδή με το Μουσάτο είσαι σαν να λέμε φιλαράκια? Κοίταξε, περισσότερο φιλαράκι είμαι με τη μητέρα του, την κυρία Βανθία. Με τη μητέρα του? Καλά, πόσο χρόνο είναι η μητέρα του? Α, δεν είναι και μεγάλη. Γύρω στα 70. Τι ακάθε ρε κορίτσι μου. Και τι κουβεντιάζετε με τη μητέρα του για τα καπί, για τις συντάξεις? Έλα ρε μπαμπά, σταμάτα πια να ανησυχείς για μένα. Ανησυχώ, κορίτσι μου. Πώς να μην ανησυχώ έτσι που τα κατάφερες? Για το Σπύρο λες, ε? Αυτό το κύριο που σου φάγε τη ζωή. Έλα ρε μπαμπά, άστα τώρα γιατί δεν είμαι σε φάση. Το βλέπω, δεν χρειάζεται να μου πεις, το βλέπω εδώ μέσα. Μερούλα, στο σπίτι κάτω είμαστε ανάστατοι. Τώρα που ήρθα θέλω να τα μάθω όλα, με το νι και με το σίγμα. Τι να μάθεις ρε μπαμπά, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Εγώ με το Σπύρο τελειώσαμε. Για κάτσε ρε Μέρη, 7 χρόνια γάμου είναι αυτά, δεν είναι σφραγάλια? Ό,τι και να ήτανε, να του καθίσουν στο λαιμό του άχρηστου και να τον πνίξουνε. Ρε, πιες κάτι βρε. Συγγνώμη βρε παιδιά, στράβω κατάπια. Επειδή μιλήσαμε για πρόστιμο. Λοιπόν, Σπυράκο, σήμερα δεν θα βεβαιώσουμε τίποτα. Αλλά ο κύριος Μανιατέας θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. Σας ευχαριστώ, βρε παιδιά, σας είμαι υπόκριος. Λοιπόν, άκου να δεις, την άλλη φορά θα είσαστε άψογοι, ε! Στο γρόστα, για αυτό, ρε Σπύρο, όλη η βιομηχανική από πλάτη έγραφε. Ευχαριστώ, βρε παιδιά, ελπίζω να ανταποκρίθηκα. Δεν σας διώσε, δεν μου είπες. Μην ανησυχείς, εμείς οι δυο θα τα ξαναπούμε. Να μην τα δούμε. Χάρηκα. Τα λέμε, παιδιά. Θα το σχέσει, αδελφέ. Παπαμάργαρη. Ρε στον Κολιόπουλο. Να μην τα δούμε. Ο κοντρός. Κεράτα. Καλά, επιστήμονα. Απόψε κέρδισα. Ωραία, τώρα πάω να ειδοποιήσω το Βαγγέλη. Κάτσε, μιλήσαμε, έρχεται. Μα θα του τα πεις εσύ, εγώ και εγώ με πρέπει να φύγω. Εσένα θέλει, μου είπε να τον περιμένει. Πρέπει να θα σου τα πω και να τα μεταφέρεις. Με τίποτα.
Δεν θα σου κλέψω εγώ τη δόξα. Όλη η δόξα, όλη η χάρη. Α, μπράβο, ρε, έτσι δεν θέλω. Τύρλι, τύρλι. Μην τα βάζεις όλα μέσα σου, ρε. Λενόντα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να φύγω, άσε με. Πώς κάνεις έτσι, μόνο. Να, ήρθε και τα αφεντικό. Τι διάλογο, κρυμμένο στη γωνία ήταν. Αφεντικό, θα εξολατρευτείς. Τι έμαθα, αγόρι. Φοβάμαι και να μαντεύσω, Βαγγέλη. Γεια, σεμνός άνθρωπος. Ωραία. Ο Νόντας μου είπε, «Τι εξολάθρευσες του ράπο». Γι' αυτό λες. Ναι, προς το παρόν την γλιτώσαμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Δεν ήξερα ότι ήσουν νίντζα, αγόρι. Το ήξερα ότι μπορώ να βασίζομαι σε σένα. Όλοι σε σένα βασιζόμαστε. Σιγά, σιγά. Σταμάτα, αγόρι μου, είσαι ο άνθρωπός μου, είσαι ο Άγιος της νύχτας, είσαι το στήριγμά μου, αγόρι. Βαγγέλη μου, μήπως, λέω, μήπως μίλησες με τη Μέρη. Μίλησα, αλλά δεν είπαμε πολλά, δεν προλάβαμε. Δεν σου είπε δηλαδή τίποτα για μένα. Όταν ένα σπουδαίο ήρθε και ο μπαμπάκας της και μας διέκοψε. Ήρθε και φώτισε από την Πάτρα. Εντάξει, αγόρι μου, τι ζόρι τραβάς. Εγώ κανένα, αυτός δεν ξέρω. Εντάξει, μωρή μου άνθρωπος, για απόσυρες είναι, αν και είναι ταυραντισμένο. Βρε, είναι ταυραντισμένος αυτός, έχει και τρεις γιους στη Ρία, έχει και αλήψια, έχει και ξαδέρφια. Ναι, βγάζω το βουλευτή στην Αγάια, μπράβο, η Μερούλα, μεγάλο σου είναι. Φοβάσαι, μωρή, δεν ο Βαγγέλης για σένα. Ζήτα μου εσύ και θα γίνω ό,τι θέλεις. Όχι, σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, δεν θέλω τίποτα. Πώς τίποτα, τίποτα δεν γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου λέω, δεν θέλω. Πώς, αγόρι μου. Εν πάση περιπτώσει, αφού επιμένεις. Να ξέρεις, Βαγγέλη, οικονομικά είμαι λιγάκι στριμωγμένος. Οικονομικά. Ναι, έχουν πέσει πάρα πολλά τα έξοδα του διαζυγίου. Είναι και ο θείος από το Μεσολόγγι που έχει αρρωστήσει. Απεραστικά, αν μου πεις. Σε ευχαριστώ. Να ξέρεις, Βαγγελή, εγώ πληρώνομαι σε 10 μέρες. Μη μου στεναχωριές, αγόρι μου. Θα τα πάρεις την ώρα σου. Ναι, όχι, άλλο ήθελα να σου πω. Μήπως αν ευκολύνεσαι, μπορούσες να μου δώσεις κάτι πιο πριν, σαν ένα διασπίδι. Τι λες, αγόρι μου. Που να τα βρω εγώ τα λεφτά, και ποιο με πέρασες. Οι δουλειές δεν πάνε καλά. Τελευταία στιγμή μου το λες. Τέλος πάντων, θα δω τι μπορώ να κάνω. Θα κρατήσω τις ρωσίδες. Όχι, όχι, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Όχι μόνο τώρα αυτή, θα τα κρατήσω τις ρωσίδες. Βαγγέλη, ξέχνα το, ξέχνα. Σίγουρα. Κανονικά δεν έπρεπε να στα ζητήσω και καθόλου. Ειδικά από σένα καθόλου. Συγγνώμη. Πώς σου φάνηκαν τα φασολάκια? Θαυμάσια, μούρλα. Ποιος τα έφερε? Κανείς, εγώ τα έφτιαξα. Έλα τώρα, με δουλεύεις. Αλήθεια σου λέω. Και έχω φτιάξει και καταπληκτικό γαλακτομπούρεκο. Εκείνη η δύναμή μου. Εσύ δεν ήσουν και πολύ της κουζίνας. Τι να κάνουμε, ρε μπαμπά, μεγαλώνουμε και αλλάζουμε. Βοήθησε και ο χωρισμός. Ήθελα κάπου να εκτονώνω. Πού πας, ας τα κάπου τα πιάτα και κάτσε να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν. Λοιπόν τι? Λέω. Τι τούλιψε κοντά σου και σηκώθηκε και έφυγε. Σιγά μου, μας παράτησε κιόλας. Εσύ τον παράτησες? Ούτε. Τότε δεν καταλαβαίνω. Ένα από τα δύο πρέπει να γίνει αφού δεν είσαστε μαζί. Το διαλύσαμε. Αυτό σε ικανοποιεί? Καθόλου. Ούτε εμένα, ούτε τη μάνα σου κανέναν. Ένα κοριτσάκι είχαμε εμείς και. Εντάξει, ρε παπά, δεν πέθανα. Διαζύγιο θα πάρω. Και τι θες, να χοροπηδάμε από τη χαρά μας, να σε καμαρώνουμε. Λοιπόν, ποιος ήταν ο λόγος που φτάσατε στο διαζύγιο? Ότι ήταν ένας άχρηστος. Ένα ζαράβαλο αυτοκίνητο είχε και αυτό μονίμως στο συνεργείο για να μην πήρουν υπάρχει. Βρειάστε αυτά. Ο πραγματικός λόγος. Δεν απαντάς? Ίσως φταίγαμε κι εμείς που δεν είμαστε κοντά σου. Είμαστε τόσο μακριά. Έλα ρε μπαμπά, σε παρακαλώ. Κοριτσάκι, μην κάνεις έτσι, βρε. Εγώ είμαι εδώ. Ό,τι θελήσεις, βρε. Ό,τι θελήσεις. Θα αφήσουμε έτσι μοναχούλα την πλυκυπέσα μας. Εγώ, βρε, είμαι εδώ. Άρε, Μέρη, και σένα σε μπέρδεψα και εμένα και την Ατάσα. Όλους μας έχω κάνει μαλλιά κουβάρια. Σπύρο! Σπύρο, εγώ φοβόμουν. Νόμιζα ότι δεν θα έρθεις. Δεν με κουτώ. Βγαίνεις καθόλου από το μυαλό μου. Τι έγινε? Εσύ μίλησες με Μέρη? Ναι, μίλησα. Και? Θα μιλήσεις, Ευαγγέλης? Όχι, τουλάχιστον ακόμα δεν του έχει μιλήσει. Ναι, αλλά αύριο, μεθαύριο. Νατάσα, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Σπύρο, φοβάμαι. Σε καταλαβαίνω. Κουράστηκα να φοβάμαι. Εγώ θέλω φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε. Θα φύγουμε, στο υπόσχομαι. Μ' αγαπάς? Κουτώ. Καλημέρα. Καλώς το κοριτσάκι μας. Τι βλέπω, καφεδάκι? Αυτό είναι το δεύτερο, Έχω σηκωθεί από τα μαύρα χαράματα. Και τι έκανες, μοναχούλη σου? Τίποτα έτσι. Σκεφτόμουν διάφορα. Για σένα, για το μέλλον σου.
Από νωρίς αρχίσαμε σήμερα. Πάω για καφέ. Μερούλα, κάτσε κάτω. Το πήρα απόφαση. Θα κατεβούμε στην Πάτρα. Εγώ, πατέρα, στην Πάτρα δεν κατεβαίνω. Έχω το μαγαζί μου. Βρε, άλλοι αφήνουν υπουργεία, εργοστάσια, βιοτεχνίες. Τώρα το πρόβλημα είναι το κομμωτήριο. Μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Θα σου ανοίξω το μεγαλύτερο κομμωτήριο στην κεντρική πλατεία της Πάτρας. Μπαμπά, το είπα και στο τηλέφωνο. Μην με πιέζεις. Κάποια στιγμή θα κατέβω μόνη μου. Κάποια στιγμή δεν λέει τίποτα. Πού είσαι? Ο Θανασάκης τώρα θέλει να σε δει. Ποιος Θανασάκης, ο Πατσός? Δείξε του μια φωτογραφία από το άλμπουμ μου. Και του δείξαμε, αλλά και σε θυμότανε. Να μιλήσετε θέλει. Και τι να πω, ρε μπαμπά, με το Θανασάκη τον Πατσό. Πώς πίζουν το τυρόγαλα ή πώς φτιάχνουν τις γιαούρτες? Αυτά τα ξέρει μια χαρά και από μόνος του. Πώς φτιάχνετε ένα σπίτι, αυτού τον νοιάζει. Εσύ είσαι της δουλειάς, βοήθησε το να το χτίσει. Τρία σπίτια έχει δικά του. Δεν με χρειάζεται. Όταν λέμε σπίτι, εννοούμε νοικοκυριό, βρε. Σπιτικό, οικογένεια. Ωραία. Και βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο να το συμβουλέψει. Τι να κάνουμε, εσένα ήθελε. Πού είσαι, Μερούλα, πρόσεξε με. Ο Θανασάκης είναι γείτονας. Το ξέρουμε από τόσο δάπεδάκι, βρε. Παιδιά δεν έχει, σκυλιά δεν έχει, άλλη γυναίκα δεν υπάρχει στη ζωή του. Άμα δεν χάσει καμιά εκατοστή κιλά, πού να χωρέσει άλλη γυναίκα. Μη σε νοιάζει, και αυτό το παλεύω, Κακομοίρης. Και τις πολλές πάσεις έχει κόψει και περπατάει όσο μπορεί. Μπράβο του, άντε και στην πασαρέλα. Το γελάς. Άμα φυτέψει έτσι και εκείνα τα μαλάκια που σχεδιάζει. Μούρλια, ο πρώτος γαμπρός θα είναι. Για να σε ρωτήσω κάτι, εσύ σαν κομπότρια, τι λες? Μπαμπά, σε παρακαλώ, πολιεύσε με, γιατί έχω και δουλειά. Έλα ρε Μερούλα, θύμωσες έτσι που είπε και τα μαλάκια. Ο γαμπρός που πάτε να μου φυτέψετε με ενόχλησε. Κατάλαβες? Άντε, γεια. Καλά. Α, μάλιστα. Θα είναι ο λαγόρι μου. Έχω κρατήσει και 3 ευρώ για την βενζίνη. Σου είπε τίποτα που τον πιέσαμε? Όχι, αλλά μπερδεύτηκε. Δεν ήξερα να ξεχωρίσει τη βότκα από το ουίσκι. Ο νευλάχος ο άνθρωπος, το είπα. Το εξήγησε εσύ? Του είπα να κοιτάξει το χρώμα. Αλλά είχε και αυτό μια ασάφεια. Ασάφεια έχει το κεφάλι σου. Το ουίσκι που του δώσαμε. Βότκα του δώσαμε. Ό,τι και να του δώσαμε, το ίδιο πράγμα είναι. Να πάει σούπερ μάρκετ να το γουστάρει. Τα λεφτά. Πώς θα πληρώσουμε τα νίκια? Στα νίκια, αγόρι. Πάνω απ' όλα πρέπει να πληρώνουμε τους ανθρώπους. Να έχουμε μέσα μας ανθρωπότητα. Θετικό. Θα πληρωθούμε. Αισίκτερ! 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 Μου, κύριε υπαστυνόμε. Ορίστε. Ο υπαστυνόμος, ο Κολοβός, δεν είστε από την ασφάλεια? Βαγγέλη! Κυρτάκι μου! Φώτης. Το ίδιο είναι, κάθισε. Ευχαριστώ πολύ. Ο παπάς του Μερούλας, έτσι. Και πεθερός του Σπύρου. Πού είναι? Εγώ, Σπύρατος, πού να ξέρω εγώ πού είναι? Βρε, εσύ με δουλεύεις. Αφού εδώ δουλεύει. Πληροφορημένος σε βρίσκω. Ναι, εδώ δουλεύει, δεν βαράει η κάρτα όμως. Και δεν έρχεται από εδώ? Έρχεται που και που, ανελογιστή τον έχω. Δεν τον έχω μόνιμο εδώ. Δηλαδή? Δηλαδή τι δηλαδή, δεν τον έχουμε ένα λουρί δεμένο εδώ μέσα, είπαμε. Πιες κάτι τώρα. Όχι, σε ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα. Ψάχνω να τον βρω να τα πούμε οι δυο μας σαν άντρες. Δώσ' μου τη διεύθυνση. Τη διεύθυνση του πού? Δεν ξέρω. Αυτοί που μένουν με τη Μερούλα, που σε είδα, δεν ξέρω άλλοι. Δώσ' μου το τηλέφωνο του τότε. Ποιο τηλέφωνο του? Τι ποιο τηλέφωνο? Αυτό που τον παίρνει, εκεί που μιλάτε. Δεν τα παντάει να τον παίρνω εγώ. Με παίρνει αυτό και. Πες μου εσύ τι θες. Κι άμα πάρει, θα του πω. Κύριε Βαγγέλη, η ιστορία με τον κορίτσι μου δεν είναι επεξεγέλασε. Ο τύπος αυτός σημάδεψε τη ζωή της. Και εγώ απαιτώ ορισμένες εξηγήσεις. Εκτός και τον. Καλύπτει σκοπίμως. Εγώ! Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ορίστε. Ο Σπυράκος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο Σπυράκος είναι καθρέφτης. Καθαρός ουρανός, ορίστε το τηλέφωνο. Η δικιά σου τοποθέτηση ποια είναι? Εγώ Ολυμπιακάρα, δε. Λέα αυτά για την ιστορία μας που μιλάμε. Είσαι με την κόρη μου ή με τον άντρα της? Εγώ τους αγαπάω και τους δύο. Ναι, βεβαίως. Εγώ πέσω στο κέντρο. Τους αγαπάς και τους δύο, ε. Εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, κύριε Κωστά. Κακόμοιρε Σπυράκο, ζωχαριασμένος ο πατέρας στα ιστορίες. Ναι, όχι, το ξέρω, Στέφανο, ότι καιρή είναι δύσκολη. Τι λες τώρα, σε καταλαβαίνω. Κλείστε μου! Χαρίκλια πάλι. Κάνε που κοιμούμαστε. Ναι, οι άλλοι λογιστές τα φέρνουν βόλτα. Εγώ πάλι όχι. Τι να σου εξηγώ τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για το θάρρος που πήρα, εντάξει. Έλα, γεια. Εσύ τα έπαιξες στο χρηματιστήριο. Εγώ τα έχασα στο κινητό. Τι έγινε, έφυγε? Μάλλον έφυγε. Τώρα πρέπει φύγω κι εγώ. Πού θα πας? Εγώ πάω το ταχυδρομείο. Στείλω γράμμα Κιέβο. Στάσου ρε Νατάσα, είναι αναγκή. Ο Τάστερο, εγώ υποσχέθηκα μάμα, στείλω σήμερα γράμμα. Περπατήσω και λίγο. Τις έγραψες και για μένα? Εσύ θέλεις γράψω για σένα? Γιατί όχι. Οκ. Okay. Άλλο γράμμα γράψουμε μαζί. Ωραία. Να μαθαίνω και τη γλώσσα. Που ξέρεις.
Αν δεν τα καταφέρουμε στην Ελλάδα. Γιατί δεν καταφέρουμε Ελλάδα. Αστευόμουν. Λοιπόν, πάρε το κλειδί. Εγώ θα κάνω μερικά τηλέφωνα και ίσως χρειαστεί να λείψω για λίγο. Οκ. Εγώ αγοράσω και κάτι για μεσημέρι. Είναι και το μεσημεριανό. Πάρε ένα κιλό ψωμί. Ορίστε. Ντομάτες έχουμε. Πάρε και ντομάτες. Φέτα έχουμε. Πάρε και φέτα. Λίγη, μην την πετάξουμε που θα φύγουμε. Οκ. Πού πας τα γυαλιά σου? Μη πού πας, Σπύρο, εγώ εδώ έχω. Και όπως είπαμε, ζίξακα από τα στενά, όχι κεντρικούς δρόμους. Οκ, εγώ ξέρω. Άντε. Κυρία Φαρεγγλιά, τι κάνετε εδώ? Γιατί δεν ανοίγετε που σας χτυπάω? Έννοια σας και να μην σας ανοίγαμε, εσείς έχετε τρόπο να μπείτε. Προσπαθείς να αποφύγεις την κουβέντα για τις χθεσινές αποκαλύψεις? Τι τα θέλετε τώρα αυτά, περασμένα, ξεχασμένα, πάμε παρακάτω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχουμε και λογαριασμούς, κύριε Σπύρο, πολλούς. Αν δεν φύγεις, θα την αντιμετωπίσω μόνος μου. Okay. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι βαλίτσες. Έφερε μερικά πραγματάκια επιπλέον. Α, θα εγκατασταθεί εδώ μόνιμα και επίσημα? Τώρα πια τι έχουμε να κρύψουμε? Τότε όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σπύρο μου, με τη Ρωσίδα εδώ επίσημα σπιτωμένη, αλλάζει και το οικονομικό. Βεβαίως, κύριε Χαρικλία, τι λέτε αλίμονο? Τι λέτε να διπλασιάσουμε το ενίκιο? Δηλαδή στις 180. Αγιά σου, και θα έρχεται και δύο φορές την εβδομάδα να σας φουγκαρίζει, είσαι σύμφωνη? Δεν έχω καμία αναπήρηση. Μήπως έχει ο μπαμπάς λόγω πολιτικών φρονημάτων? Τι λέτε, κύριε Σπύρο μου, εδώ τα τείχη πέσανε. Οι Ρώσοι μπήκανε στο ΝΑΤΟ. Και εμείς, ένα ορφανό κοριτσάκι, να μην το λυπηθούμε. Ήμαρτο. Κάθε φορά και καλύτερο. Γεια στα χέρια σου, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ. Εσύ γιατί δεν τρως? Ξεκίνησες καμιά δίαιτα? Αφήστε, κυρία Βανθία, γιατί από χτες το πρωί δεν είμαι στα καλά μου. Τι έχεις, κορίτσι μου, τι σου συμβαίνει? Έπιασα το Σπύρο στην υπόγα του με την κόμενα. Ώστε το έμαθες. Μόλις τους είδα, κόντεψα να τρελαθώ. Σου ήρθε λίγο απότομο το θέμα. Καλέ, δεν πίστευα στα μάτια μου. Τι λέμε τώρα? Και με το δίκιο σου. Κι εγώ το ίδιο ένιωσα. Κυρία Βανθία, το ξέρετε καιρό. Και δεν θα στο έλεγα. Πριν λίγες μέρες το έμαθα. Όταν ήρθε η λεγάμενη από εδώ να γνωριστούμε και επισήμως. Να γνωριστείτε? Τι να γνωριστείτε? Με κάλεσαν μάλιστα και για τραπέζωμα με το δικό σου. Συγγνώμη, λέμε την ίδια? Αυτό τον τολμά, τη Βάσο, πώς τη λένε. Ποια Βάσο? Που δούλευαν μαζί στο εργοστάσιο με τα πορτοκάλια. Άλλο και τούτο. Κάναμε πόσο στραβιέ το σαρδανάπαλος. Θα τρελαθώ. Εσένα πόσο τη σύστησε? Να είναι καμιά άλλη. Εγώ, κυρία Ευανθία, έπιασα το Σπύρο αγκαλιά με την Ατάσα. Τη Ρωσίδα σα. Την Ατάσα! Τώρα θα τρελαθώ εγώ. Δεν είστε μόνοι. Δεν είστε μόνοι. Είσαι σίγουρη? Αφού την παραδέχτηκαν τη σχέση του μπροστά μου. Δεν είχα ιδέα. Πού να φανταστώ ότι τα είχε ψήσει μαζί τη? Γιατί εγώ μπορούσα να φανταστώ ότι ο Σπύρος θα αλλάζει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Πρώτα η Ατάσα, μετά αυτή η Βάσο που μου λέτε. Και ένα Θεό ξέρει τι θα ακολουθήσει. Μάρια, ανησυχώ. Κι εγώ για το γυναικείο φίλο. Άλλο εννοώ. Ο Βαγγέλης δεν ξέρει τίποτε, Τι να σας πω. Προφανώς όχι. Έτσι και το μάθει. Τους έκοψε τα λαρύγια και τον δύο. Δεν, γιατί ήρθα κι εγώ εδώ, κυρία Ευανθία μου? Μπορούσα μόνη μου να πάρω τέτοια απόφαση? Μπορούσα. Έλα, Θεία. Τι κάνεις, Θεούλη? Ο Σπύρος ο Κολιόπουλος είμαι. Ο ανιψιός σου. Θα μας τρελάνεις, έχεις κι άλλο ανιψιό? Ναι, ο λογιστής που είχε παντρευτεί τη Μέρη. Α, γεια σου, συντονιστήκαμε. Τι είναι, Θεία? Πώς, βέβαια. Σ' ακούω, ευχαρίστως. Τι είναι τώρα, 1000 ευρώ. Μα πού θα τα βρω εγώ 1000 ευρώ? Βρε, οι άλλοι λογιστές μπορεί να βγάζουν. Εγώ δεν έχω μία, Θεία. Και... Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, θα τη φιλήσω τη Μέρη. Και εσύ να μου φιλήσεις το Μεσολόγγι. Άντε, γεια. Τσίφος. Το σβήνουμε το Θεό. Πάει γι' αυτός. Τα πει και ψυχραιμή. Βαγγέλη. Κάτσε, αγόρι μου. Βλέπεις, δεν σε ξεχνάω. Ετοιμάζεσαι για ταξιδάκι? Ναι. Ετοιμάζομαι, φεύγω επιγόντως για τον Μεσολόγγι. Ο Θείος, έτσι. Ο Θείος είναι στα μαύρα του τα χάλια, Βαγγέλη. Από στιγμή σε στιγμή το χάνουμε. Τον προλαβαίνω, δεν τον προλαβαίνω. Α,
Αυτά είναι για σένα. Τι είναι αυτά, Βαγγέλη? Ό,τι μπόρεσα να μαζέψω. Δεν χρειαστείς. Καμιά νοσοκόμα, κάνα φαγγελάκι. Βαγγέλη, αυτά τα λεφτά. Με αυτά τα λεφτά με σώζεις. Ένα αδερφό έχω. Έτσι τον άφηνα. Τώρα όμως πρέπει να με αφήσεις. Κάτσε να κεράσει κάτι, ένα φραπεδάκι. Συνήθω ο Βαγγέλη, ο άνθρωπος ψυχοραγεί με τα σωληνάκια και εμείς θα χτυπάμε φραπέδες. Σωστό, σωστό, σωστό. Να πιούμε ένα ελληνικό πικρό. Σε παρακαλώ, φύγε, μην με πειλατεύεις. Πεθάθηκε εγώ μαζί σου, ρε. Πού στο μεσολόγιο, είσαι τρελός. Και δουλειές εδώ τι θα γίνει. Σωστά. Πάντως να ξέρεις ότι ο θειός σου για μένα, παρόλο που δεν τον ξέρω, τον νιώθω δικό μου άνθρωπο. Το καταλαβαίνω, όμως τελειώνει ο χρόνος. Σβήνει το καντήλι του. Πες του χαιρετισμούς και περαστικά. Θα του τα πω, σε ευχαριστώ πολύ. Α, τι λέω τώρα, γιατί αφού ξέχασα το πιο σημαντικό, αγόρι. Δεν κουβαλάγεις τίποτα, τι ξέχασες? Πες αλεύρι. Αλεύρι. Μη μου πεις, Βαγγέλη. Ήρθες εδώ επάλι στο μαγαζί? Όχι, αγόρι μου, ο πεθερός σου ήρθε, σε ψάχνει. Ο πατέρας της Μέρης. Και τι θέλει? Θέλει να μάθει γιατί χωρίσατε. Και αν δεν στη γνώμη μου, μην πεις για το δεσμό σου. Γιατί η Βασούλα, λες. Γιατί έχεις κι άλλη. Το χειδρομείο είχε πολλή κίνηση. Βαγγέλη. Τάσο! Βότκα, πορτοκάλι, άρωμα και ζάλι φύλαμε. Βόμπες μες στη νύχτα, μάζευτα και ρίχτα, φύγαμε. Φράκα και αμαρτία, τζόλια, απαρτία,